Νωρίς το πρωί δόθηκε το σύνθημα και στην Καβάλα για τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις της ημέρας που παρέλυσαν τη χώρα. Πριν τις 9 το πρωί, γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι και διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν πρώτοι το δικό τους μήνυμα αντίστασης και αντίδρασης στην κυβέρνηση και την Τρόικα. Αρχικά με πανό πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα κλειστά για σήμερα εξωτερικά ιατρία και έπειτα όλοι μαζί σε πορεία κινήθηκαν προς τον κόμβο του Αγίου Σύλλα που συνδέει το νοσοκομείο με την κύρια αρτηρία εισόδου στην πόλη και την απέκλεισαν συμβολικά για περίπου μία ώρα. Επόμενο βήμα ήταν η κάθοδος στο κέντρο της πόλης και η ενσωμάτωσή τους με τα μπλοκ των άλλων απεργών. Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία που προκήρυξαν ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Εμείς οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο αποφασίσαμε να κάνουμε και ξεχωριστές κινητοποιήσεις πριν την πορεία, στην οποία βεβαίως θα συμμετέχουμε όλοι μαζί. Και αφορά αυτό που βλέπετε εδώ, το κλείσιμο του Ταμείου της Ίσπραξης του 5 Εύρου. Και σε 5 λεπτά περίπου βγαίνουμε έξω για το συμβολικό κλείσιμο του κόμβου έξω από το νοσοκομείο. Να δείξουμε για μια ακόμη φορά την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, ο ελληνικός λαός είναι ακριβώς τα ίδια. Πρέπει ο λαός να καταλάβει, να βγει στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάμε κι εμείς στα μέτρα τα καινούργια που θέλουν να πάρει η κυβέρνηση. Σε συνεργασία βέβαια πάτε και αυτή με την Τρόικα. Διότι δεν πάει άλλο. Όλοι μας έχουμε τεράστια προβλήματα. Και οι εργαζόμενοι, αλλά κατ' επέκταση και ο κόσμος. Εμείς σαν ΕΚΑΒ, έτσι για να μιλήσω για εμάς, έχουμε τεράστια προβλήματα και οικονομικά. Δεν πληρωνόμαστε στην ώρα μας. Δυστυχώς δεν πληρωνόμαστε στην ώρα μας για βάρδιες που δουλεύουμε. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά και το κομμάτι που ενδιαφέρει και τον κόσμο, δυστυχώς γίνονται πάρα πολλές περικοπές. Που αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καινούργια ασθενοφόρα. Δεν υπάρχει προσωπικό ούτως ώστε να καλύψει καλύτερα όλες τις περιοχές. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει. Να δημιουργεί προβλήματα και στη δικιά μας λειτουργία, αλλά και το ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις κλήσεις που δημιουργούνται. Τα προβλήματα έχουμε επανειλημμένα αναφέρει ότι είναι πάρα πολλά, χρονίζοντας λύσεις δεν δίνονται. Οπότε λοιπόν, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, αλλά και με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, προχωρούμε σε μία δράση, σε μία προσωρινή κατάληψη στον κόμβο του Αγίου Σύλλα. Θα ακολουθήσει μία πορεία προς το κέντρο της πόλης και θα συμμετέχουμε και εμείς στην όλη διαδικασία που θα γίνει στην περιοχή, στην πλατεία του Καπνεργάτη, στα πλαίσια της γενικής απεργίας που έχει εξαγγελθεί σήμερα.